Πήγαμε στην Αργεντινή, στο πρώτο τελευταίο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Πάμε τώρα στην Γκρενόμπλ, στην Γαλλία, όπου θα έρθουμε σε επαφή με την Ορθόδοξη κοινότητα εκεί της περιοχής και θα συνομιλήσουμε με τον πατέρα Γεώργιο, ο οποίος είναι εφημέριος της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου Γκρενόμπλ και αρχιερατικός επίτροπος Μητρόπολης Γαλλίας. Είναι χαρά μας, είναι τιμή μας. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, την καλησπέρα μας από Κρήτη. Πατέρα Γεώργιε. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά και από εμάς, καλή και ευλογημένη. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Βρίσκεστε εντός του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου. Ακριβώς, ναι. Μάλιστα. Πώς γιόρτασαν, πώς βίωσαν τις Άγιες ημέρες των Χριστουγέννων εκεί τα μέλη της κοινότητας? Παραδοσιακά θα μπορούσα να πω με μία λέξη. Κυρίως παραδοσιακά, με την έννοια όμως επίσης της προσαρμογής και στα γαλλικά δεδομένα. Ναι. Λειτουργήσαμε φυσικά το πρωί στις 25 του μήνα, αλλά όχι πάρα πολύ νωρίς όπως κάνουμε συνήθως στην Ελλάδα, αλλά στις 9 η ώρα. Φυσικά, μία ιδιαίτερη παράμετρος της κοινότητάς μας είναι ότι επειδή ανήκουμε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, εξυπηρετούμε και τους Ορθοδόξους που δεν ανήκουν στην ελληνική κοινότητα, ναι, την κοινότητα της Γεωργίας, τους Ρώσους, Σέρβους, οι οποίοι ακολουθούν το παλαιό ημερολόγιο και ως εκ τούτου θα λειτουργήσουμε ξανά Χριστούγεννα στις 6 του μήνα το βράδυ, νυχτερινή λειτουργία για τους Ορθοδόξους που ακολουθούν το παλαιό ημερολόγιο. Μάλιστα. Πόσα μέλη αριθμεί η ελληνική Ορθόδοξη κοινότητα εκεί στην Γκρενόμπλ? Αριθμεί περίπου 500 μέλη, ναι, και είναι Έλληνες μέχρι και τετάρτης γενεάς. Α, μέχρι και τέταρτης γενιάς. Εσείς πόσα χρόνια βρίσκεστε εκεί στην περιοχή? Εγώ βρίσκομαι στη Γαλλία από το 2008, 13 χρόνια τώρα. 13 χρόνια. Δεν ξέρω κατά πόσο διαφέρει η καθημερινότητα και η εκκλησιαστική καθημερινότητα για έναν εφημέριο στο εξωτερικό. Σαφώς διαφέρει. Προσαρμοζόμαστε στις λειτουργικές ανάγκες των ανθρώπων που έρχονται, στο πρόγραμμά τους το καθημερινό. Πολλές φορές, αντί να λειτουργήσουμε πρωί, λειτουργούμε νύχτα για να μπορέσουν να έρθουν όσοι εργάζονται, για να μπορέσουν να έρθουν κάποιοι που έρχονται από πολύ μακριά, γιατί εξυπηρετούμε ανθρώπους που έρχονται από 100, 150, 200 χιλιόμετρα. Ναι. Αλλά κάνουμε όλες τις λειτουργίες όπως θα τις κάναμε και στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρωτόκολλο το οποίο ακολουθούν εκεί οι εκκλησίες? Ναι, όλοι οι χώροι λατρείας ακολουθούν συγκεκριμένα πρωτόκολλα που έχουν να κάνουν με τις αποστάσεις, έχουν να κάνουν φυσικά με τη χρήση μάσκας, έχουν να κάνουν με το pass sanitaire, Ναι. Ναι. Οπότε, εκ των πραγμάτων, προσαρμοζόμαστε και σε αυτή την... τις συνθήκες της έκτακτης. Μάλιστα. Το μήνυμά σας στους Έλληνες, στους Ορθοδόξους που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή και όχι μόνο από την Γκρενόμπλ της Γαλλίας, ποιο είναι? Ευχόμαστε να είναι μια καινούρια χρονιά ευλογημένη κατά κύριο λόγο. Αυτή τη χρονιά ευχόμαστε να ψάξουμε μέσα μας το Χριστό. Ευχόμαστε να μας αποκαλυφθεί ο Χριστός και έτσι να μπορούμε, βρίσκοντας αυτό, να βρούμε τα πάντα. Μάλιστα. Επιστροφή στην Ελλάδα σκέφτεστε? Σε προσωπικό επίπεδο, η Ελλάδα. Φυσικά, φυσικά, πάντα. Μιλάω σε προσωπικό επίπεδο. Η Ελλάδα είναι πάντα, όχι στο πίσω μέρος του μυαλού, αλλά μέσα στο μυαλό, κυριεύει το μυαλό. Και το όνειρο της επιστροφής είναι πάντα ζωντανό. Και δεν είναι απλά όνειρο, είναι πρόγραμμα. Είναι πρόγραμμα. Και το μήνυμά σας μέσα στην πανδημία, δύσκολη περίοδος, φαντάζομαι στο επίκεντρο η τήρηση των μέτρων. Θα έλεγα να κάνουμε υπομονή, θα έλεγα να προσευχηθούμε φυσικά και να το περάσουμε όλοι μαζί αυτό. Και όχι ατομικά, με ατομικές προϋποθέσεις, αλλά με συλλογικές και εκκλησιαστικές κατά κύριο λόγο. Μάλιστα. Πατέρα Γεώργιε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ελπίζουμε να τα ξαναπούμε. Ανοιχτή πόρτα της εκπομπής μας και η δική σας, φαντάζομαι, και είμαι σίγουρος. Πάντα, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ορθόδοξη κοινότητα εκεί στην Γκρενόμπλ της Γαλλίας.